Πάμε γρήγορα, γρήγορα στον συνάδελφό μου τον Βασίλη τον Αγγελόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για πες μας, είδα χθες αυτά τα στοιχεία που παρουσίασες στην ναυτεμπορική. Οι Έλληνες ακούμε τόσα που ακούμε τόσα χρόνια ότι δεν δουλεύουμε, ότι είμαστε τεμπέληδες, ό,τι. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δουλεύουμε 315 ώρες το χρόνο παραπάνω από όλους τους Ευρωπαίους. Και όχι μόνο αυτό. Τα στοιχεία είναι επίσημα και είναι και από την Ελεκτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Α, μπράβο. Είναι στοιχεία τα οποία η συγκεκριμένη Επιτροπή τα έδωσε στην ΓΕΣΕ, μιας και η ΓΕΣΕ ως συνομοσπονδία εδώ και 10 χρόνια έχει ζητήσει από το Στρασβούργο, έχει ζητήσει δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρέμβει έτσι ώστε να συμμορφωθεί η Ελλάδα σε μια σειρά από παραβάσεις της αγοράς στην αγορά εργασίας που έχει εντοπίσει. Κάθε χρόνο λοιπόν προκύπτει από την Ελεκτική Επιτροπή μια τέτοια έκθεση. Η τελευταία λοιπόν από αυτές τις εκθέσεις λέει ότι η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην εργασία, στα ωράρια, στις ώρες εργασίας συνολικά, βρίσκεται στις 1.886 ώρες εργασίας ετησίως, 315 ώρες περισσότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 1.571. Ήμασταν χειρότερα το 2015, ήμασταν στις 2.042 ώρες, το βελτιώσαμε κάπως σε μια επταετία, αλλά ακόμα παραμένουμε στη θέση. Βασίλη, να πούμε ότι και ακόμα δεν έχει κυλήσει, προχωρήσει εξάμηνη εργασία. Αυτό είναι. Όχι, ακριβώς. Η έκθεση περιέχει στοιχεία τα οποία ουσιαστικά καλύπτουν μέχρι το τέλος του 2021. Μπράβο. Άρα πιάνουν τον τελευταίο τότε εργασιακό νόμο, γνωστό και ως νόμο Χατζηδάκη, τον 4808. Ο επόμενος νόμος που ήρθε ένα χρόνο μετά, δηλαδή πέρσι το Σεπτέμβριο, ήταν ο νόμος Γεωργιάδη, ο νόμος 5053, δεν τον έχει συμπεριλάβει η φετινή έκθεση αυτών. Θα τον συμπεριλάβει η επόμενη. Μάλιστα. Οπότε τώρα, πες μου σε παρακαλώ και με την εξαήμερη εργασία, κάποια κενά διαπιστώνω από αναλυτές που διαβάζω, από συναδέλφους δημοσιογράφους, κάποια κενά βλέπω να υπάρχουν σε αυτή τη ρύθμιση, ως προς την εφαρμογή της. Ουσιαστικά φαίνεται 15 μέρες πια σε χρήση η συγκεκριμένη ρύθμιση. Φαίνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα είναι πολλές οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, αλλά ακόμα περισσότερες και αυτές που έχουν απορριφθεί. Άρα προφανώς η πλευρά της εργοδοσίας είτε δεν αντιλαμβάνεται το πεδίο της ρύθμισης, είτε προσπαθεί με έμεσο τρόπο να πιέσει έτσι ώστε να πάρει την εξάμηνη εργασία. Δεν περνάει όμως αυτό από το Υπουργείο. Μαθαίνουμε από το Υπουργείο ότι σε κάθε περίπτωση το σύστημα Εργάνη θα αποκτήσει πολύ σύντομα κόφτες, έτσι ώστε να γίνεται σχεδόν άμεσα η απόρριψη μιας αίτησης, εάν και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επίσης, στο επόμενο σκέλος, μάθαμε μόλις χθες ότι ανήλθαν σε περίπου 69.100 περίπου είναι οι εργαζόμενοι που σε αυτό το πρώτο 15ήμερο εντάσσονται στο πεδίο της εξαήμερης εργασίας. Που σημαίνει ότι πράγματι από αυτές τις πρώτες 291 επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν υπάρχει ενδιαφέρον και είναι και αρκετά μεγάλες σε όγκο οι επιχειρήσεις για να έχουμε σχεδόν 70.000 εργαζόμενους που εντάσσονται στη διαδικασία. Όμως είναι μια διαδικασία αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Θα πρέπει να περάσει σίγουρα ένα πρώτο διάστημα για να δούμε ποιο θα είναι το συνολικό μέγεθος των εργαζομένων που θα ενταχθούν στη διαδικασία. Μαθαίνουμε από το Υπουργείο ότι τα στοιχεία που θα δοθούν αρχές Αυγούστου θα είναι ακόμα πιο έγκυρα και θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως που υπάρχει από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πιθανό στην κορυφαία απόδοσή του να αφορά περισσότερους από 300.000 εργαζόμενους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από μερικές μέρες μπήκε η βιομηχανία και το ανεμπόριο στην ψηφιακή κάρτα και προσθέθηκαν αυτόματα 500.000 εργαζόμενοι από αυτή τη διαδικασία. Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.